Κύριε Πανίκο, είναι μεγάλη μου τιμή που σας έχουμε αυτή τη στιγμή δίπλα μας και κλείνοντας βεβαίως και 50 χρόνια, μισό αιώνα στο Παναθηναϊκό, έτσι. Ακριβώς. 50 ολόκληρα χρόνια. Δεν το πίστευα. Δεν σας το κρύβω ότι διακατεχόμουν από ένα υπέρμετρο ενθουσιασμό όλες αυτές τις μέρες που είχαμε πει, αν θυμάστε, σας το είχα υποσχεθεί από τα Χριστούγεννα, ότι θα ερχόμουν κάποια στιγμή, και δεν σας το κρύβω ότι τα συναισθήματά μου ήταν τέτοια που έφτασε η Δευτέρα χωρίς να το καταλάβω. Γιατί πραγματικά είναι τιμή για μένα, γιατί είσαστε και εσείς δύο παιδιά που η χημεία σας δεν χωράει τρίτο. Η χημεία σας δεν χωράει τρίτο. Η απλότητά σας, η ενημέρωση, το ύφος σας, και δεν είναι κομπλιμάν και σας το έχω πει και με μηνύματα και το λέω και αριστερά-δεξιά, απέχει κατά πολύ από τους επαγγελματίες, δημοσιογράφους, τους τιμένους. Είσαστε πάρα πολύ απλοί, αγαπάτε τον Παναθηναϊκό, είσαστε αντικειμενικοί, βάζετε ακριβώς πάνω απ' όλα τον Παναθηναϊκό και δεν σας νοιάζει τι θα πει ο ένας και ο άλλος, εκφράζετε τις απόψεις σας, όπως και εγώ φυσικά, τοποθετούμε χωρίς δισταγμό, γιατί δεν έχω ανάγκη κανένα. Όλους τους σέβομαι, όσοι με σέβονται. Εκφέρω άποψη μετά από 50 χρόνια. Πολλά παιδιά των 20, 25, 30 δεν ξέρουν την ιστορία του Παναθηναϊκού και ορισμένα άτομα. Α, ο τάδε, ο τάδε, ο τάδε. Όταν λέμε 50 ολόκληρα χρόνια, αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχουν περάσει ακόμη 20-25 άριδες από το γήπεδο, από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, από τα Τουρκοβούνια απέναντι, από το Λυκάβητό να βλέπουν το ποδόσφαιρο όταν δεν έχουν εισιτήριο, από πίσω από τις εργατικές πολυκατοικίες. Είναι μια ολόκληρη ιστορία του Παναθηναϊκού και πραγματικά εγώ μέσω από αυτή την εκπομπή θέλω να κάνω μια έκκληση σε όλα αυτά τα παιδιά να μάθουν να ακούνε, και όποιος ξέρει να ακούει μιλάει πάντοτε σωστά. Να μάθουν να ακούνε για να μπορούν να μιλάνε σωστά. Αυτή είναι η πρότασή μου. Και να μην είναι επιπόλαιοι. Να ακούνε και τις δύο πλευρές, να ακούνε σωστά για να μπορέσουν να μιλήσουν σωστά. Είναι κάποια πράγματα που αδικούμε κάποιους ανθρώπους, είτε στο ποδόσφαιρο, είτε στο μπάσκετ, θα τα πούμε αργότερα, είτε στο ερασιτέχνη. Πρέπει να ακούμε και τις δύο πλευρές, όχι παθιασμένα, όπου τι κάνετε εσείς οι δύο, χωρίς να είσαστε παθιασμένοι, εκφράζετε τα πιστεύω σας, τα οποία όμως δεν απέχουν από την πλειονότητα των φιλάθλων. Ορισμένοι είναι αυτοί οι οποίοι δεν ακούνε. Και εγώ σήμερα θα σας πω ορισμένα πράγματα τα οποία βγαίνουν μέσα από την εμπειρία της ζωής μου και από την παρουσία μου στον Παναθηναϊκό. Στον Παναθηναϊκό που κατακτήσατε πάρα πολλά πράγματα, ρεκόρ διακρίσεις, και εντάχει θέλω να αναφέρω μερικά πράγματα. Μια πισίνα μετάλλια λοιπόν γεμίζεται, κύριε Χρυσοστόμο, στα 50 χρόνια που προσφέρετε τις υπηρεσίες στον Παναθηναϊκό, σε όλα τα αγωνίσματα των ανδρών. Πρωταθλητής στα 4x100, 4x200, 200, 400, 800, 1500 μέτρα, τόσο σε 50 όσο και σε 25. Έτσι, σε απολογητικό χαρακτήρα θα πρέπει εμείς να μιλήσουμε απόψε, γι' αυτό φέραμε και τον κύριο Χρυσοστόμου. Επειδή κλείνει και 50 χρόνια παναθηναϊκής ζωής, παρουσίας παναθηναϊκής, είναι μεγάλη μας τιμή, αλλά παράλληλα θα εκμεταλλευτούμε με την καλή έννοια να μας δώσει κάποιες απαντήσεις. Για ποιο λόγο συμβαίνουν όλα αυτά, κύριε Πανίκο? Θα σας απαντήσω πρώτα για το πόλο που θίξατε. Στο πόλο τα τελευταία 10 χρόνια έχουν δαπανηθεί δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Δεν έχουμε πάρει ούτε μία ισοπαλία από τον Ολυμπιακό. Όχι νίκη, ούτε ισοπαλία. Ούτε ισοπαλία. Πριν από το 1965 στην ακρίβεια, γιατί όταν αγωνιζόμουν εγώ ο Παναθηναϊκός ήταν στην πέμπτη θέση, μετά πήγε στην τέταρτη, μετά στην τρίτη, διεκδικήσαμε από Εθνικό Πειραιός και Ολυμπιακό,
Τελικά δεν τα καταφέραμε, κερδίσαμε 1-2 φορές αυτές τις ομάδες, είμαστε συνέχεια τρίτοι. Φτάσαμε λοιπόν μετά από 50 χρόνια ο Παναθηναϊκός να είναι πάλι τρίτος ή τέταρτος στο πόλο. Και εγώ κάνω την εξής διευκρίνηση. Τα τελευταία 10 χρόνια ο Παναθηναϊκός έχει τον ίδιο έφορο. Από τότε που έφυγα εγώ το 2002, είχαμε κερδίσει τον Ολυμπιακό μέσα στον Πειραιά, είχαμε κερδίσει τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ, του σπάσαμε το αίτητο 2 φορές, μία στον Πειραιά. Και από το 2003 που έφυγα εγώ, γιατί έφυγαν κάποιοι παίχτες επειδή ο Παναθηναϊκός δεν πλήρωνε, φτάσαμε στο καινούργιο έφορο, ο οποίος καινούργιος έφορος επί 10 χρόνια... Τα τελευταία 10 χρόνια. Τα τελευταία 10 χρόνια έχει την ομάδα, ξοδεύονται δεκάδες εκατομμύρια ευρώ και δεν έχουμε κερδίσει ούτε μία ισοπαλία με τον Ολυμπιακό. Αργοπορημένοι φίλαθλοι δεν θα το έλεγα. Ίσως θα έλεγα το αντίθετο, όχι, ότι βιάζονται με το. Όχι ως προς τα ακούσματα, να μην τα δένουν όλα μέσα τους, να αφήνουν και λίγα περιθώρια. Δηλαδή αν κάτι συμβεί σε ένα γείτονα, μπορεί αύριο να συμβεί στους ιδίους. Ένα άτυχο περιστατικό στην ομάδα μας, να το ζυμώσουμε μέσα μας πριν εκφράσουμε την άποψή μας. Να μην βράζει το αίμα και να λέμε όχι αυτόν, όχι εκείνο, όχι τον άλλο. Να βλέπουμε ποιο είναι το καλό και το συμφέρον της ομάδος και να ρίξουμε λίγο τους τόνους. Ο κλάδος ελέας προς τους πάντες, και για τον μπάσκετ και για το ποδόσφαιρο, όχι τόσο για τον μπάσκετ αλλά και κυρίως για τον ερασιτέχνη, επιβάλλεται. Στα σαλόνια της Ευρώπης, στις Ελλάδας στην κορφή, με ανέβασες Θεέ μου, Παναθηναϊκέ μου εσύ. Με ανέβασες Θεέ μου, Παναθηναϊκέ μου εσύ. Θεέ μου σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, που με έχεις κάνει Παναθηναϊκό. Θεέ μου σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, που με έχεις κάνει Παναθηναϊκό. Υπάρχει Ελλάδα σ' όποια να κρυάστη γη, πάντοτε την εδοξάζεις Παναθηναϊκέ μου εσύ. Πάντοτε την εδοξάζεις Παναθηναϊκέ μου εσύ. Θεέ μου σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, που με έχεις κάνει Παναθηναϊκό. Θεέ μου σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, που με έχεις κάνει Παναθηναϊκό. Σπίτι μου η λεωφόρος, ο τριφύλης στην καρδιά, οικογένειά μου είμαι, της Πανάθας τα παιδιά. Οικογένειά μου είμαι, της Πανάθας τα παιδιά. Θεέ μου σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, που με έχεις κάνει Παναθηναϊκό. Θεέ μου σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, που με έχεις κάνει Παναθηναϊκό. Θεέ μου σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, που με έχεις κάνει Παναθηναϊκό. Θεέ μου σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, που με έχεις κάνει Παναθηναϊκό. Σαλόνια της Ευρώπης, στις Ελλάδας στην κορφή,
με ανέβασες Θεέ μου, Παναθηναϊκέ μου εσύ. Με ανέβασες Θεέ μου, Παναθηναϊκέ μου εσύ. Θεέ μου σε ευχαριστώ, που με έχεις κάνει Παναθηναϊκό. Θεέ μου σε ευχαριστώ, που με έχεις κάνει Παναθηναϊκό. Υπάρχει Ελλάδα σ' όποια να κρυάστη γη, πάντοτε την εδοξάζεις Παναθηναϊκέ μου εσύ. Πάντοτε την εδοξάζεις Παναθηναϊκέ μου εσύ. Θεέ μου σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, που με έχεις κάνει Παναθηναϊκό. Θεέ μου σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, που με έχεις κάνει Παναθηναϊκό. Σπίτι μου ηλεοφόρος, το τριφύλι στην καρδιά, οικογένειά μου είμαι της Πανάθας τα παιδιά. Οικογένειά μου είμαι της Πανάθας τα παιδιά. Θεέ μου σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, που με έχεις κάνει Παναθηναϊκό. Θεέ μου σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, που με έχεις κάνει Παναθηναϊκό. Θεέ μου σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, που με έχεις κάνει Παναθηναϊκό. Θεέ μου σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, που με έχεις κάνει Παναθηναϊκό. Θεέ μου σε ευχαριστώ που με έχεις κάνει Παναθηναϊκό. Ο Σάκης Παπα-Νικολά, και νομίζω έχουμε και μια φωτογραφία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί εγώ το θεωρώ ένα ανεκτίμητο δώρο αυτό, έτσι. Τη φωτογραφία τη δούμε. Θα τη δούμε σε λίγο, θα Σάκη. Θα τη δούμε σε λίγο. Εδώ ο κύριος Παπα-Νικολάου είναι ο κύριος εδώ που βλέπουμε. Σάκης Παπα-Νικολάου που τραγουδάει αυτό το τραγούδι εδώ. Για να δω λίγο. Α, είναι γνωστός ο κύριος Παπα-Νικολάου, ναι. Είναι γνωστός. Αυτό το... Και το άλλο θα το βάλουμε με... στο επόμενο διάλειμμα. Ναι, σε λίγο θα πάμε στις διαφημίσεις να πούμε. Ειλικρινά ανατρίχιασα, έτσι. Ευχαριστούμε και για τη μουσική. Η μουσική ήταν η ιδέα του κυρίου Πανικού. Ιδέα δικιά μου. Δευτερόλεπτα μόλις από την ένδοξη μεγάλη ιστορία του Παναθηναϊκού. Παρόλο που είναι δευτερόλεπτα, δεν σας κρύβω ότι εγώ ανατρίχιασα με αυτά που. Περάσαν από μπροστά μας τα 5 λεπτά, πόσο είναι περίπου. Η ιστορία του Παναθηναϊκού σχεδόν, έτσι δεν είναι. Ειλικρινά ανατρίχιασα και καλό είναι να τα βλέπουμε συνέχεια αυτά. Τα άκουγα μόνο εγώ. Βλέποντας και αυτά, το άλλο θα το δούμε σε λίγο. Καταλαβαίνεις για ποιο λόγο άνθρωποι σαν τον κύριο Πανίκο ζακρίζουν κατά αυτόν τον τρόπο για τον Παναθηναϊκό, έτσι. Τώρα το καταλαβαίνει κάποιος βλέποντας αυτή την ιστορία μέσα σε ένα πεντάλεπτο, έτσι. Ο το καταλαβαίνει.